Γεια σας, είμαστε στο Σουφλί, στην βόρεια είσοδο της πόλης, μαζί με τον Δήμαρχο Σουφλίου, τον κύριο Παναγιώτη Καλακίκο, σε ένα έργο που ήδη ολοκληρώνεται στην ασφαλτόστρωση. Δήμαρχε, μαυρίζουμε όλο το Σουφλί για να μην μας μαυρίσει ο κόσμος, ή ήταν κάποια έργα τα οποία είχαν προγραμματιστεί και έπρεπε να γίνουν αυτό το καιρό? Έρω με την επικινδυνότητα, αποκαθιστούμε την επικινδυνότητα στα οδοστρώματα και παρέχουμε ένα οδικό δίκτυο ασφαλές και αυτό το οποίο επιβάλλεται να έχει η πόλη του Μεταξιού. Η πόλη η οποία έχει χαρακτηριστεί στο παγκόσμιο χάρτη ως ένα από τους καλύτερους εναλλακτικούς τουριστικούς προορισμούς. Βεβαίως όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο εδώ το μαύρισμα. Το ξέρετε πολύ καλύτερα και το έχετε παρακολουθήσετε και στη Ρούσα και στο γονικό με τα 21 χιλιόμετρα. Εκείνο ήταν το εμφαντικό έργο, θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν δεν μαυρίζουμε την πόλη, κάνουμε τα απαραίτητα έργα προκειμένου ο κόσμος να χαίρεται και να ξέρει ότι έχει μια δημοτική αρχή που δεν κάνει μόνο άσφαλτο, δημιουργεί παντού υποδομές. Σκεφτείτε ότι κάνουμε και στο σιδηροχώρι, ήδη είναι η δημοπρασία στον αέρα, 2,5 εκατομμύρια. Ακόμα και στο δρόμο από δέριο, μεγάλο δέριο του σιδηροχώρι, έτσι. Αυτό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι ένα οδικό δίκτυο που ταλαιπωρεί τον κόσμο, εκεί τους κατοίκους των απόμακρων οικισμών. Μιλάμε για 2,5 εκατομμύρια, όπως 2 εκατομμύρια κάνουμε αποκατάσταση όλων των ελλαδικών διαβάσεων του ορεινού όγκου. Αυτή τη στιγμή, χθες υπογράψαμε ένα άλλο πάλι οδικό δίκτυο αποκατάσταση στη Δημοτική Ενότητα του Τυχερού που είναι 210.000. Εξασφαλίζουμε και άλλα 185.000 για τους υπολείπους οικισμούς. Άρα λοιπόν είμαστε κοντά στον πολίτη και δείχνουμε με πράξεις, αλλά πολύ περισσότερο με χρηματοδοτήσεις, ότι εμείς λύνουμε τα προβλήματα και ξέρετε πολύ καλά, το γνωρίζετε αυτό το σημείο. Λύνουμε τα σημεία εκείνα τα οποία κακοτεχνίες άλλων έργων δημιούργησαν αυτό το χάλι σε αυτό το δικό δίκτυο. Αυτό το ξέρω γιατί είχα αναδείξει εγώ με ρεπορτάζ του Ευρωστούς διαμαρτυρίες κατοίκων που κάποιοι με μοτοσυκλέτες ή με μηχανές κινδύνευσαν σε αυτό που βλέπουμε προς τα εκεί και θα το δείξει τώρα ο Γιώργος που είδα ότι και αυτό καλύφθηκε. Πόσα συνολικά χιλιόμετρα όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο τώρα, γενικά μέσα στο Σουφλί, στην πόλη του Σουφλού έγιναν? Γιατί βλέπουμε και τους κάθετους δρόμους που έγιναν. Στο Σουφλί περίπου έχουμε τα 6 χιλιόμετρα, αλλά έχουμε περίπου σε σύνολο που θα γίνουν 43 χιλιόμετρα. Σκεφτείτε ότι κανένας δήμος, όχι χιλιόμετρα, είμαστε ο μοναδικός από τους κορυφαίους δήμους, θα έλεγα ο μοναδικός, που κάνουμε 43 χιλιόμετρα εξ αρχής οδικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει, αντιλαμβάνεστε, και το κοστολόγιο, αλλά παράλληλα όμως και την ευαισθησία και το ενδιαφέρον που έχει η τοπική αυτοδιοίκηση, προκειμένου αυτοί που έρχονται στην πόλη να καταλαβαίνουν ότι πραγματικά είναι μια πόλη που αξίζει τον κόπο και να ζεις, αλλά πολύ περισσότερο με τις ομορφιές να την αγαπήσουν και να δεθούν και να μας έρχονται τακτικά.